Πρέπει όλοι οι ξενοδόχοι πρώτη Ιουνίου να προχωρήσουν στις συμβάσεις εργασίας, η ενεργοποίηση θα έλεγα όλων των εργαζομένων της επαναπρόσληψης, και εφόσον οι μονάδες δεν θα ανοίξουν θα γίνει αναστολή των συμβάσεων. Αυτό το δικαίωμα το είπε ξεκάθαρα σήμερα ο Υπουργός Εργασίας. Εμείς λοιπόν καλούμε τους ξενοδόχους να δείξουν πραγματικά το κοινωνικό τους πρόσωπο αυτή τη φορά, γιατί όλες τις μέρες ακούμε ότι ενδιαφέρονται πραγματικά για τους εργαζόμενους, για τους εργαζόμενους εκείνους που έβαναν πλάτη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα εμείς θέλουμε τη Δευτέρα όλοι οι ξενοδόχοι να προχωρήσουν στη διαδικασία της επαναπρόληψης, και εφόσον δεν έχουν κόσμο να προχωρήσουν στα αναστολή των συμβάσεων. Όπως και να έχει, το θετικό της υπόθεσης, κύριε Κοκολάκη, και νομίζω θα συμφωνήσετε, φαίνεται τουλάχιστον ότι η πολιτεία δεν θα αφήσει αβοήθητους χιλιάδες ανθρώπους και στην Κρήτη. Όπως και να έχει, από Δευτέρα θα γνωρίζουν οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία ότι θα αμοιφθούν είτε με τα 534 ευρώ λόγω της αναστολής της σύμβασης, είτε με το μισθό τον οποίο γνώριζαν μέχρι σήμερα στη συγκεκριμένη εργασία. Πρέπει να τονίσουμε ότι θα λαμβάνουν το επίδομα ειδικού σκοπού, θα λαμβάνουν την ασφάλειά τους που θα επιδοτείται από το κράτος και εργοδότη και εργαζόμενο. Όλα αυτά που απορρέουν επιδότηση ενοικίου, πάγωμα δανειακών οφειλών και απαιτήσεων τραπεζών, και εφόσον υπάρχουν οι πληρότητες εκείνες από ό,τι είπανε, το 20% σε ξενοδοχεία θα πρέπει να προσλάβουν το 1 τρίτο του προσωπικού τους. Εφόσον έχει 50%, άρα τα δηλαδή 2 τρίτα πάει σταδιακά. Μπράβο. Έτσι. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει σύμβαση τοπική στο Ηράκλειο, τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας, που καλύβει και όλους τους εργαζόμενους όσον αφορά το μισθολογικό, αλλά και τις εργασιακές σχέσεις. Άρα απαιτούμε σεβασμό από τους ξενοδόχους να προχωρήσουν επί της διαδικασίας των επαναπροσλήψεων, που το ώστε πραγματικά να διασφαλιστεί, και το λέμε για όλους τους εργαζόμενους, ένα εισόδημα. Αυτό επιθυμούμε. Εμείς λέμε ότι πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να προστατευτούν και να έχουν ένα εισόδημα που να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της επόμενης μέρας. Μέσα από τη συγκεκριμένη τροπολογία που μένει τελικά να δούμε, να δημοσιευθεί και στο ΦΕΚ, όπως πολύ σωστά είπατε, πηγάζει το συμπέρασμα, κύριε Κοκολάκη, ότι ενδεχομένως οι εργαζόμενοι να καλυφθούν και για το 2021 πλέον. Ακριβώς. Όταν λέμε αίτηση επαναπρόληψης, σημαίνει πέρα από τη διασφάλιση του 2020, διασφαλίζεται μέσω της επαναπρόσληψης για όλες τις θέσεις εργασίας και για το 2021. Άρα λοιπόν είναι ένα δικαίωμα που απορρέει μέσα από τις συμβάσεις που έχουμε, και πρέπει αυτό το δικαίωμα να το εκμεταλλευτούν όλοι οι εργαζόμενοι και να προσθέτουν τις καταλυτικές ημερομηνίες, που τόσο ώστε να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Θα γίνω κουραστικός. Ταμείο Ανεργίας κανονικά. Ταμείο Ανεργίας, από ό,τι είπε ο Υπουργός. Εκεί πρέπει να το δούμε. Το αφήνει λίγο μετέωρο. Είπε ότι όσοι δεν έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης θα πάρουν Ταμείο Ενεργείας, αλλά εκεί αφήνει κενά και χρειάζεται διευκρινήσεις. Ναι. Εμείς καλούμε και τους ξενοδόχους που είχαν κάνει έστω και προφορικά με εργαζόμενους ότι θα δουλέψουν, θα συνεργαστούν φέτος μαζί τους, να το σεβαστούν και να προχωρήσουν και για αυτούς τους εργαζόμενους τις επαναπροσλήψεις των εργαζομένων, γιατί πραγματικά εκεί θα φανεί και είναι ηθικό το θέμα, πραγματικά και κοινωνικό. Εκεί λοιπόν οι ξενοδόχοι τους καλούμε να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Είχαμε όμως και δήλωση της Βουλευτή Επικρατείας της κυρίας Αχτσιόγλου, πρώην Υπουργού Εργασίας, και θέλω το σχόλιο σας, γιατί αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Βρούτσης και οι μισθοί των εργαζομένων μειώνονται κατά 20%, ενώ αναφέρει χαρακτηριστικά την ίδια ώρα το χαρακτηριστικό παράδειγμα των μικρομεσαίων εργοδοτών, ότι είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι και οι χαμένοι της υπόθεσης. Εμείς το έχουμε τονίσει από την αρχή ότι δυστυχώς με τα μέτρα που πάει να περάσει η κυβέρνηση ευνοεί τους ξενοδόχους και είναι εις βάρος των εργαζομένων, εις βάρος της εργασίας. Εμείς λέμε ευεργετικές πολιτικές όσον αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων, αλλά όχι όμως εις βάρος των εργαζομένων, εις βάρος της απασχόλησης. Εμείς λοιπόν λέμε ξεκάθαρα ότι ό,τι εισόδημα χαθεί από τους εργαζόμενους, που όντως είναι πάνω από 20%, εάν εφαρμοστεί η εκπεριτροπή εργασίας, εμείς απαιτούμε να πληρωθεί το υπόλοιπο εισόδημα από το κράτος. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε και τις κινητοποιήσεις μας στο επόμενο διάστημα, με αποκορύφωση της 10 Ιουνίου, 12 η ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Καλούμε λοιπόν όλους τους συναδέρφους ξενοδοχοϋπαλλήλους να συμμετέχουν σε αυτή το συλλαλητήριο,
Εμείς ό,τι πληροφορίες θέλουν θα τις έχουν από το σωματείο μας και μέσω αυτό πρέπει να σας πω ότι τα εισιτήρια όσον αφορά για να ανέβουμε στον Πειραιά και να κατέβουμε θα τα κάνει με έξοδα του σωματείου μας. Μπράβο σε εσάς για τον αγώνα σας, μπράβο και στην πολιτεία στην τελική η οποία δεν αφήνει αβοήθητους όλους αυτούς τους χιλιάδες εργαζόμενους. Το θετικό είναι ότι πολλές οικογένειες ατενίζουν πλέον το μέλλον και βλέπουν την επόμενη μέρα με ένα διαφορετικό μάτι, με περισσότερη αισιοδοξία. Ξέρετε τι είναι, τα συζητούσαμε και προηγουμένως, να γνωρίσω ότι μια οικογένεια τετραμελής και τα τέσσερα άτομα εργάζονται σε ξενοδοχείο, τι θα μπορούσε να συμβεί εάν δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά και μισθολογικά. Ακριβώς. Είναι μεγάλη το μεγάλο υπόθεση ζητούμενο. Αυτό ακριβώς η επαναπρόληψη είναι. Γιατί πρέπει να το ίσουμε για το άλλο. Ότι υπάρχουν ακόμα εργαζόμενοι που τελείωσε το ταμείο του το Δεκέμβριο, είχαν το εποχικό επίδομα και ακόμα δεν έχουν πάρει αυτό το 800 και πρέπει άμεσα η πολιτεία να το δει και αυτό που το ώστε να πληρωθούν αυτοί οι εργαζόμενοι. Έτσι, μόνο ευχάριστες ειδήσεις να μεταφέρουμε, κύριε Κοκολάκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Είμαστε σε επαγρύπνηση, παρακολουθούμε που το ώστε θα αντιδράσουμε ανάλογα. Να είστε καλά. Εδώ είμαστε βεβαίως και εμείς. Παρακολουθούμε με τη δική μας στάση τηλεοπτικά και ειδησογραφικά πάντα. Οτιδήποτε προκύψει, να το δώσουμε στον κόσμο κατευθείαν. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.